Γεια σα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την γλώσσα προγραμματισμού R. Θα κάνουμε δηλαδή μία μικρή εισαγωγή στι βασικέ εντολέ τη γλώσσα προγραμματισμού R. Η R είναι μία σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία έχει σχεδιαστεί και χρησιμοποιείται παγκοσμίω σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό επίπεδο, καθώ προσφέρει αυξημένε δυνατότητε υπολογιστική ανάλυση δεδομένων. Η ανάπτυξη και η διάδοσή τη βασικά στηρίζεται στη δυνατότητα διάθεση πρόσθετων βιβλιοθηκών, οι οποίε προσφέρουν επιπρόσθετε λειτουργίε και δυνατότητε. Ξεκινάμε λοιπόν μιλώντα για τι μεταβλητέ. Η R είναι πολύ εύκολη στον ορισμό και στη διαχείριση των μεταβλητών. Παραδείγματο χάρη χ ίσον 5, ψ ίσον 10 και στη συνέχεια εκτελούμε στην κονσόλα χ συν ψ και παίρνουμε άμεσα το αποτέλεσμα. Διέρεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε πώ φτιάχνουμε μια ακολουθία παραδείγματο χάρη από ακαίριου αριθμού, integers ενώ μπορούμε να δούμε και πώς κάνουμε επανάληψη ενός αριθμού αρκετές φορές ή μπορούμε να φτιάξουμε ένα sequence με την εντολή seek όπου παράγουμε τους αριθμούς από το 0 έως το 10 με ένα συγκεκριμένο βήμα, το βήμα 2 παραδείγματο χάρη. Στη συνέχεια περνάμε στα διανύσματα. Τα διανύσματα είναι ένα σύνολο από στοιχεία, αριθμούς, λέξεις, κείμενα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μία δομή δεδομένων, η οποία ονομάζεται vector διάνυσμα. Παραδείγματο χάρη φτιάχνουμε τέσσερα vector με αριθμού. Age, car, education, και height. Μπορούμε να κάνουμε πράξεις σε ένα vector, παραδείγματος χάρη να πολλαπλασιάσουμε το vector age επί τον αριθμό 2 και να πάρουμε το αποτέλεσμα στην κονσόλα. Μπορούμε να προσθέσουμε ή μπορούμε να κάνουμε και πράξεις μεταξύ των vector, παραδείγματος χάρη age επί car και θα μας βγάλει το αποτέλεσμα πάλι στην κονσόλα. Μπορούμε να πάρουμε συγκεκριμένα στοιχεία από κάποιο vector, από κάποιο διάνυσμα, Χρησιμοποιώντα τι αγγίλε. Παραδείγματο χάρη, εδώ παίρνουμε το δεύτερο στοιχείο. Μπορούμε να πάρουμε εύρο από στοιχεία, δηλαδή από το στοιχείο 1 έως και το στοιχείο 3, το οποίο μπορούμε να το δώσουμε ως διάνυσμα εντός της των αγγυλών ή μπορούμε να πάρουμε όλα τα στοιχεία εκτός από κάποιο συγκεκριμένο. Μπορούμε να κάνουμε πράξεις χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως ο μέσος όρος των τιμών του διανύσματος AIDS ή να υπολογίσουμε το πλήθος των στοιχείων ενός βέκτορ. Στη συνέχεια περνάμε στην δομή δεδομένων data frame. Είναι μια δομή η οποία μοιάζει με τον γνωστό μας πίνακα. Είναι δηλαδή κάθετε στήλε ονοματισμένε και οριζόντιε γραμμέ. Εδώ θα δούμε πώ ορίζουμε ένα data frame και πώ κάνουμε ανάκληση των στυλών ή των γραμμών του. Αρχικά ορίζουμε ένα data frame δίνοντα κάποια διανύσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ω στήλε. Παραδείγματο χάρη, MyData data, ISO, data frame, height age car education. Εκταλώντα αυτό στην κονσόλα, παίρνουμε το αποτέλεσμα. Μπορούμε να δούμε τι πέντε πρώτε γραμμέ ενό data frame χρησιμοποιώντα την εντολή head. Μπορούμε να κάνουμε περίληψη των δεδομένων ενό data frame περίληψη όλων των στυλών δηλαδή, εκτελώντα την εντολή summary. Μπορούμε να δούμε τι διαστάσει ενό data frame χρησιμοποιώντα την εντολή dim. Πλήθο στυλών, πλήθο γραμμών. Μπορούμε να πάρουμε μόνο τα ονόματα των στυλών χρησιμοποιώντα την εντολή names. Κάθε φορά που θέλουμε να εξάγουμε μια συγκεκριμένη στήλη από ένα data frame, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο δολάριο. Δηλαδή να καλέσουμε mydata$ δολάριο και το όνομα της στήλη. Έδωσε αυτή την περίπτωση My Data Dollario και θα πάρουμε πίσω τα στοιχεία τη συγκεκριμένη στήλη που ζητήσαμε. Όπω είπαμε, μπορούμε σε ένα data frame να κάνουμε πολλαπλασιασμό μεταξύ των στυλών και μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί οι στήλε ενό data frame είναι vector, είναι διανύσματα που είδαμε λίγο πιο πριν. Μπορούμε να κάνουμε το άθροισμα μια συγκεκριμένη στήλη, το μέγιστο αριθμό και ούτω καθεξής. Περνάμε τώρα στι λίστε. Μία λίστα μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθο ετερόκλητων στοιχείων, όπω παραδείγματο χάρη και αριθμού και κείμενα και οτιδήποτε άλλο στοιχείο τη R. Είναι δηλαδή μια δομή δεδομένων ετερόκλητων στοιχείων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φτιάχνουμε μια λίστα, όπου μέσα έχουμε βάλει ένα vector, ένα data frame και δύο string. Το δεύτερο string μοιάζει να είναι αριθμό, ωστόσο επειδή είναι μέσα σε εισαγωγικά είναι string, είναι δηλαδή αλφαριθμητικοί χαρακτήρε. Στην κονσόλα λοιπόν μπορούμε να δούμε τα στοιχεία τη λίστα μα που είναι ένα vector, ένα data frame, ένα string και ένα δεύτερο string. Αντίστοιχα, Μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση συγκεκριμένων στοιχείων από μία λίστα. Χρησιμοποιώντα τι αγκύλες, μπορούμε να δείξουμε ποιο στοιχείο θέλουμε να πάρουμε, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνουμε το πρώτο στοιχείο τη λίστα ή το πρώτο και το δεύτερο στοιχείο τη λίστα. Α περάσουμε τώρα σε κάποιε πολύ βασικέ συναρτήσει. Η R έρχεται με το βασικό τη πακέτο, την βασική τη δηλαδή βιβλιοθήκη, η οποία ονομάζεται R-Base. Μέσα σε αυτή υπάρχουν οι πιο βασικέ συναρτήσει που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τι δυνατότητε τη R, κατεβάζοντα και χρησιμοποιώντα επιπλέον βιβλιοθήκε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιούμε την εντολή Summary, που την είδαμε και πιο πάνω, η οποία μα δίνει μια σύνοψη για τα στοιχεία που τη ζητήσαμε. Εντολή Min. Ελάχιστο. Εντολή max, μέγιστο. Εντολή mean, μέσο όρο στοιχείων. Εντολή median, διάμεσο κάποιων στοιχείων. Εντολή length, μήκο κάποιου vector ή κάποιου άλλου στοιχείου. Mode, μα δίνει το τι είδο δεδομένων είναι αυτά που έχουμε μέσα στην παρένθεση. Επίση μια πολύ χρήσιμη εντολή είναι η εντολή paste. Η οποία συνενώνει κομμάτια κειμένου. Βάλαμε μέσα δύο διαφορετικά κομμάτια κειμένου και όταν εκτελέστηκε στην κονσόλα μας έβγαλε ένα συνενωμένο. Μπορεί να συνενώσει κείμενα και αριθμός. Η παρακάτω μέθοδος εξετάζει το υπόλοιπο μία διαίρεση. Είναι δύο σύμβολα, το επί 100 δύο φορέ δηλαδή. Έτσι λοιπόν, διαιρώντα με τον αριθμό 2, μπορούμε να δούμε αν ένα αριθμό είναι ζυγό ή μονό. Δηλαδή, 4 αυτά τα δύο σύμβολα μαζί και τον αριθμό 2 και μα βγάζει 0. Δηλαδή υπάρχει 0 υπόλοιπο όταν διαιρέσουμε το 4 με τον αριθμό 2. Αν διαιρέσουμε το 3 με τον αριθμό 2, έχουμε υπόλοιπο 1. Χρήσιμη εντολή, κυρίω για να δούμε αν κάτι είναι ζυγό ή μονό. Να δούμε και ένα παράδειγμα. Φτιάχνουμε μια μεταβλητή number 15. Τσεκάρω να δω αν η διαίρεση με το 2 βγάζει αποτέλεσμα 0. Εάν ναι, εκτελείται το πρώτο κομμάτι του if. Εάν όχι, εκτελείται το δεύτερο κομμάτι του if. Πώ αναζητούμε βοήθεια στην R. Μπορούμε είτε να γράψουμε help και μέσα στην παρένθεση το όνομα κάποια εντολή, είτε κατευθείαν στην κονσόλα ερωτηματικό και το όνομα κάποια εντολή για να μα οδηγήσει στην βιβλιογραφία, στο help που υπάρχει ενσωματωμένο στι βασικέ βιβλιοθήκε τη R. Περνάμε τώρα να δούμε κάποιε δομέ ροή. Να δούμε δηλαδή την δομή ροή or, η οποία επαναλαμβάνει μια σειρά του κώδικα πολλέ φορέ μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο που θα τι έχουμε θέσει. Δηλαδή μπορούμε να τρέξουμε τον παρακάτω κομμάτι κώδικα και να μας εκτυπώσει τους αριθμούς από το 1 έως το 10. Ή μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο εκτελώντας αυτό το κομμάτι κώδικα. Τέλος, μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε το ίδιο αυξάνοντα συνεχώς το όρισμα by. Η δομή ροή F κάνει έναν λογικό έλεγχο και στη συνέχεια εκτελεί ό,τι βρίσκεται εντός των αγγυλών τη. Η εντολή else εκτελείται αν δεν εκτελεστεί η εντολή if. Η δομή if μπορεί να συνδυαστεί και με τη δομή else για να διαχειριστούμε περισσότερα ενδεχόμενα καταστάσεων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η δομή for, το μη δηλαδή, αυξάνεται από το 1 έως το 10, αρχικά εκτυπώνεται στην κονσόλα και στη συνέχεια, εντός του for loop, γίνεται ένας λογικός έλεγχος με το if, αν ο αριθμός μας είναι μικρότερος από το 6, ώστε να εκτυπωθεί στην κονσόλα το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα. Εάν είναι μικρότερο από το 6 θα εκτελεστεί το πρώτο κομμάτι, εάν είναι μεγαλύτερο από το 6 θα εκτελεστεί το δεύτερο κομμάτι. Ο λογικός έλεγχος γίνεται εδώ. Μπορείτε τώρα να βρείτε εσεί το λάθο στον παραπάνω κώδικα, όσο αυξάνεται δηλαδή το M. Τι κείμενο εκτυπώνεται συγκεκριμένα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε και δικέ μα συναρτήσει. Μπορούμε δηλαδή να καλέσουμε μια δικιά μα μέθοδο, την οποία θα έχουμε κατασκευάσει, να τη βάλουμε και κάποιο όρισμα ώστε να εκτελέσει ένα κομμάτι του κώδικα. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε, όπω εδώ σα δείχνω, μία μέθοδο που ονομάζεται Καλημέρα, η οποία δέχεται ένα όρισμα για να εκτελεστεί. Και τι κάνει, Πολλαπλασιάζει το όποιο όρισμα τη δώσουμε επί δύο και στη συνέχεια μα το επιστρέφει. Α κάνουμε λοιπόν μία δοκιμή, τη δίνουμε όρισμα όλου του αριθμού από το 1 στο 10 και εκτελούμε. Και το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι η αριθμή από το 1 στο 10 πολλαπλασιασμένη επί 2, δηλαδή 2, 4, 6, 8 έως και 20. Μπορούμε να δούμε τώρα κάποιε εντολέ οι οποίε αποθηκεύουν δεδομένα ή διαβάζουν δεδομένα. Ένα βασικό στοιχείο λοιπόν σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού είναι η δυνατότητα που προσφέρει στο να εισάγουμε και να εξάγουμε δεδομένα. Με τη συγκεκριμένη εντολή Read Table μπορούμε να διαβάσουμε πίνακε είτε από κάποιο Excel είτε από κάποιο CSV αρχείο. Δίνοντά του επιπλέον πληροφορίε ότι ναι, επιθυμούμε να διαβάσουμε και του τίτλου των στυλών και η κάθε στήλη διαχωρίζεται από την επόμενη στήλη με ένα κόμμα. Μπορούμε να γράψουμε επίση κάποιο πίνακα σε κάποιο αρχείο CSV, πάλι λέγοντα ότι επιθυμούμε ή όχι να ονοματιστούν οι γραμμέ και με ποιο σύμβολο θα θέλαμε να διαχωρίζονται οι στήλε. Διαβάζοντα ένα αρχείο, θα πρέπει είτε να βάλουμε το πλήρε path, είτε να βάλουμε κάποιο σχετικό path. Και λέγοντα σχετικό path, εννοούμε σχετικό από εκεί που είναι το script αρχείο που δουλεύουμε. Αν δηλαδή δουλεύουμε σε ένα R script, όπω εδώ στην εικόνα, και υπάρχουν δεδομένα μέσα στο φάκελο που είναι δίπλα του, τότε μπορούμε πολύ απλά να βάλουμε ένα σχετικό path, όπω data, κάθετο και το όνομα του αρχείου που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαβάζουμε ένα shape file που βρίσκεται μέσα στον φάκελο data. Σε κάποια Windows συστήματα, ενδεχομένω, οι μπροστινέ κάθετε γραμμέ ή οι πίσω κάθετε γραμμέ να δουλέψουν.